Να καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο του Κόντρε για την τελευταία μας απόψινη πολιτική κουβέντα τον υποψήφιο βουλευτή τη Β' Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδος, κύριο Νίκο Αμπατιέλο. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Β' Πειραιά, εργατική συνοικία. Χρυσή Αυγή, τι γίνεται εκεί και πώ το παλεύετε. Πλέον βλέπει την πλάτη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Πολύ και νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές mm -hmm. που είναι και ένα επιστέγασμα, μα θέλετε, μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο επίπεδο του κινήματος, στο επίπεδο των χώρων δουλειάς, της ολόκληρης απομονωσής τη σε χώρους δουλειάς, σχολεία, πανεπιστήμια, παντού να επιστεγαστεί στις βουλευτικές εκλογές πετάγοντας έξω αυτή την ναζιστική εγκληματική οργάνωση και από τη Βουλή και μην αφήνοντα. Ούτε τον ανερχόμενο και αναδιαρθρώμενο τώρα ακροδεξιό χώρο που γίνονται κάποιε πρώτε, τώρα εν τη γενέση του που λέμε. Δεν έχει τάγματα εφόδου να, από να, την άλλη. Δεν έχει τάγματα εφόδου, αλλά παραμένουν, ούτε τα ταυτίζουμε απόλυτα προφανώ, αλλά παραμένει μια ακροδεξιά, εθνικιστική, ρατσιστική ρητορική να είναι στον αφρό, mm -hmm. να προωθείτε Κανένα άλλο κόμμα, ούτε τα κυβερνητικά τα τελευταία, ούτε τις αντιπολίτευση δεν έχουν βάλει φραγμό σε αυτό, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Οπότε νομίζουμε ότι είναι ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στι επόμενε εκλογέ και βεβαίω ο αγώνα, η δράση πλατιά του εργαζόμενου λαού, τη ΒΠΑ, που είναι μεγάλη πλειοψηφία εργάτε, αυτοαπασχολούμενοι, οι νέοι και οι νέε, μπορούν να δώσουν τέτοιε απαντήσει. Κύριε Μπατχέλο, πείτε μου κάτι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο δεν αύξησε τα ποσοστά του στι ευρωεκλογέ τη πρόσφατε. Αν τα πράγματα είναι τόσο χάλια στα εργασιακά, στην οικονομία, για τον εργαζόμενο λαό, γιατί δεν σας προτιμά περισσότερο. Ε, κοιτάξτε να δείτε το τι προτιμάει ο κόσμος σε απόλυτο θερμόμετρο, μόνο με τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα εκβιαστικά διλήμματα τα οποία τίθονται σε αυτές, Σαφώς. είναι και συγκεκριμένα. Ε, καλό είναι να μην το κρίνουμε αυτές τις Κυριακές μόνο, γιατί θα πάθουμε ε, θα, ταραχή. Γιατί και το πώ αλλάζει ο κόσμος, αν μια Κυριακή στην άλλη, να είναι... Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι αποκλειστικό κριτήριο mm -hmm. το αν έχει δυσαρέσκεια για αυτό που αναφέρατε, μεγάλη και την πλήρωση κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα, μια μεγάλη, ένα μεγάλο κομμάτι απολειών. Δυστυχώ, λέμε εμεί, αυτό το κομμάτι του κόσμου, ένα, ή ένα μεγάλο μέρο του, κατευθύνθηκε σε παλιέ δοκιμασμένα αποτυχημένε λύσει, όπω είναι η επιστροφή ενό κόσμου στη Νέα Δημοκρατία, πολύ λιγότερου στο Πασό Κινάλ, Και έχει μια μεγάλη ευκαιρία να διαλέξει αυτή τη δυσαρέσκεια για να μην πάει στράφη, γιατί στράφη πάει αυτό που ο εργαζόμενο που δεν ζει όπω θέλει, που βλέπει να τσακίζονται μισθοί, συντάξει, ε, η δυσκολία στον ελεύθερο χρόνο να τον ποιοτικά να τον περνάει, άλλες, άλλα δικαιώματα που κατακρεωργούνται στι μέρε μα, την οργή του αυτή να την κάνει διεκδίκηση, να την κάνει ψήφο του Κουκουέ που την επόμενη μέρα στι 8 του Ιούλη και το ξέρει καλά αυτό, ότι το Κουκουέ είναι πάντα δίπλα του. Είναι πάντα μπροστά στα δύσκολα, δεν σταματάει ποτέ τον αγώνα ε, για αυτά τα ζητήματα. Θα είναι η φωνή του στην επόμενη Βουλή, Μπορεί να είναι σίγουρο δηλαδή ότι αυτά που πιστεύει, που αισθάνονται, που τον ενοχλούν θα εκπροσωπούνται πάξι από ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και να κάνει αυτή την επιλογή στι 7 του Ιούλη. Κυρία Μπαρτιαλό, είμαστε στην ίδια γενιά χοντρικά, πάνω κάτω. Δεν είναι καλό που τώρα εμείς οι εργαζόμενοι... εργαζόμαστε με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας... να έχουν επανέλθει κάποιες από αυτές. Ρουπή. Να ολοκληρώσω. Δεν είναι καλό που καταργήθηκε εκείνο το μόρφωμα... το, το ρατσιστικό ηλικιακά μόρφωμα υποκατώτα του υποκατώτατου μισθού. Δηλαδή, μήπως κι εσείς δεν βάζετε σε τίποτα νερό στο κρασί σας. Μήπως Φτάχτε. θα ήταν πιο καλή μια πιο συνθετική στάση. Δεν ξέρω, ρωτάω. Βεβαίω, η ερώτησή σας... Για κάποιον, δεν το λέω για εσά, αλλά κανένας. μπορεί να αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με του κλάδου, με την παραγωγική δραστηριότητα, με του εργαζόμενου του σήμερα. Mm -hmm. Δηλαδή με την καθημερινότητα του κόσμου. Mm -hmm. ε, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πούμε ότι υπήρξε σε αυτά τα 4,5 χρόνια mm -hmm. έστω και μισή ανακούφιση, πραγματική ανακούφιση για τον κόσμο τη δουλειά για, το, για τους πολλούς που όλοι μιλάνε στο όνομά τους και πάντα φτάνουν στο σημείο να κατακριουργούν, να, να χτυπάνε τα δικαιώματά τους. Δηλαδή είναι το ίδιο να πεις υποκατώτατος, υποκατώτατος μισθός, αντί για κατώτατο. Ο υποκατώτατος που ήταν μια απαράδεκτη και ξέρετε πόσο το πολέμησε το ΚΚΕ. Δεν το συζητώ. Από την πρώτη Μα στιγμή και στο κίνημα. Δεν ε, να πει ένα μπράβο υποκα, που καταργήθηκε. Ο υποκατώτατος μισθός είναι ένα τέτοιο απαράδεκτο μνημονιακό μέτρο για συγκεκριμένους λόγους. Ε, ξέρετε ότι Υπάρχει σε ισχύ και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι νεολέας, παρότι καταργήθηκε mm -hmm. αυτό. Βεβαίω πρέπει να πούμε και πόσα χρόνια με κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ έμεινε, γιατί δεν είναι από την πρώτη στιγμή. Ακριβώ είναι πολύ πρόσφατα. Τρία μισή χρόνια, σα το λέω εγώ, ε, που κρατάω τα νούμερα. Ε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι νεολαία που αυξάνεται και είναι στου στόχου. και η Υφυπουργό πριν τη παιδεία θα μπορούσε να το mm. αναλύσει και καλύτερα, η αύξηση τη μαθητεία. Ξέρετε πόσα νέα παιδιά σήμερα με όρου μαθητεία μετά τα ΤΕΙ, μετά τα ΙΕΚ. Μετά το ΕΠΑΛ, με το έτο mm -hmm. μαθητία που έχει θεσπιστεί, δουλεύουν με αυτό και με χειρότερου μισθού από αυτόν. Mm -hmm. Σε αντικείμενα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Για ένα, ένα αυτό... χρόνο, μέχρι 25 όμω. Καμία σχέση με αυτό που σπουδάζουν. Ένα το κρατούμενο αυτό. Και να, κάνω και ένα, να βάλω ένα αστερίσκο, γιατί είχατε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για τι πανελλαδικέ, αφού μιλάμε για αυτέ τι ηλικίε. Ε, Κα... Έλεγα ότι ήταν πολύ δύσκολα τα θέματα. Ε, έτσι της είναι, επειδή σα άκουσα και θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Καλά, πέρα από το γεγονό ότι είμαστε ενάντια και όπω η μεγάλη πλειοψηφία και των μαθητών και των γονιών που βλέπουν τα παιδιά του τι υποφέρουν σε αυτό το εξετασιοκεντρικό σύστημα με την έντονη παραπαιδεία που είναι δημιούργημα χρόνων ε, και έχει παραμείνει μέχρι τι μέρε μα. Ε, να κρίνονται όλα αυτό που λέμε που δεν κρίνονται, ούτε γνώμη μα δεν κρίνονται, όλα μέσα σε, σε, ένα σε μια διαγωνισμα. στιγμή. Αλλά αυτό που έγινε χτε ε, με τι εξτάσει τη φυσική, που όλοι οι επιστημονικοί, φορείς, οι επιστημονικοί φορείς που ασχολούνται με το θέμα αναγνωρίζουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία για τα παιδιά ε, να ανταποκριθούν με μια συνθετότητα και μαθηματικών και φυσικής πολύ παραπάνω ίσως και από αυτά που διδάσκονται, mm -hmm. ακόμα και στα φροντιστήρια, που είναι αυτό που λένε όλοι. Ε, θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να διε... καταλαβαίνουμε αυτή την οργή ενός κόσμου και τη δυσαρέσκεια να διεκδικήσουμε, και το έχουμε βάλει και σε ανακοίνωσή μας, ότι πρέπει οι εξεταστέ να το αναγνωρίσουν αυτό, τώρα που θα βαθμολογήσουν τα γραπτά, και να κρίνουν αποκλειστικά με βάση τη φυσική και τα κριτήρια αυτά και να είναι πολύ επίοικη σε σχέση με τα παιδιά. Που πρα, πραγματικά, άμα μιλήσετε με ένα μαθητή, θα καταλάβετε ότι υπάρχει πολύ έντονη αγωνία. Επιστρέφω σε αυτό που συζητάγαμε. Συλλογικέ συμβάσει εργασία. Ε, σηκώνεται η τρίχα υποτίθεται τώρα, ε, η τρίχα τώρα του ΣΥΡΙΖΑ ακούγοντα αυτή την δηλώσει του Μητσοτάκη, είτε μιλάμε για το 7η μέρο, για τον Οντοστροτήρα προχτέ στην ΚΟ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Τα ακούσατε δεν, και εσεί, δεν σα άρεσα. Δεν μπορούν να κάνουν προφανώ. Και αν <laughs> πούμε κάτι, είναι ότι πραγματικά το level τη αντιλαϊκότητα για να πάρει τα μπράβο και τα έβγε από mm -hmm. το κεφάλαιο στη χώρα μας, από τους φορείς το ΣΕΤΕ που μιλήσανε πρόσφατα και οι δύο, από το ΣΕΒ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΔΝΤ, από τη ΣΥΠΑ. Mm -hmm. Το έχει ανεβάσει ο Τσίπρα και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια. Οπότε και ο Μητσοτάκη πλειοδοτήσει αντιλαϊκά μέτρα για να μπορέσει να γίνει αυτό ο εκλεκτό ε, του κεφαλαίου η επόμενη κυβέρνηση. Καμία εσεί σε αποστάσει με το κοινάλ, λέει ο κ. Καμία σχέση, αν πούμε και για το κοινάλ και για τη θάση του και τι τάσει του, στο να παρακαλάει δηλαδή να γίνει τσόντα είτε στη μία είτε στην άλλη κυβέρνηση, συμπλήρωμα, να το πω έτσι πιο ε, όμορφα. Ε, δεν μπορεί να σηκώνεται η τρίχα. Στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα στην κυρία Αξιόλου που είναι και πόστο της, mm -hmm. το πόστο τη, όταν ε, από αυτέ τι συμβάσει που υπογράφτηκαν mm -hmm. και έχουν και τη δικιά τη υπογραφή, προβλέπεται πολυήμερη εργασία άνω του πενθήμερου. Προβλέπετε βεβαίω γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συμφωνούν και το έχουν κορώνα στο κεφάλι του στην κανονικότητα την Ευρωπαϊκή mm. με τη συγκεκριμένη οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω 88 του 2003, που μιλάει για αυτή την αναγκαιότητα διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Εδώ στην Αυστρία έχουν επαναφέρει το 12ωρο. Βεβαίω. Και του νόμου του κλάδου αλλού και τα, τον νόμο τους ναι. το νόμο του κλάδου του περιβόητο και. Δεν το λέω ω καλό. Για να ναι, σου έτσι. Αλλά ναι, λέω τουρισμό. Ναι. Έχει ανοίξει σεζόν πολλά παιδιά, είτε από ανάγκη άμεση, είτε σαν κλάδο δουλειά, είτε ανάμεσα στι σπουδέ του. Εισαγωγικό πλέον σηκώνονται... στα τουριστικά επαγγέλματα είναι τα 800 ευρώ όμω. Σηκώνονται... Κύριε Βαχέλο. Ε, πρέπει να μιλήσετε με αυτού Από ουσμός. τα 6,50 του κατώτατου. Από την ΚΟ, πρόσφατα και λόγω ναι. τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου ναι. των Βορείων Δωδεκανήσων, που νομίζουμε ότι έχει μια πολύ καλή εικόνα τη κατάσταση, στο οποίο λέει τα εξή. Η συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί ναι. στο συγκεκριμένο κλάδο Προβλέπει ότι τις μέρες, την περίοδο τη σεζόν επιτρέπεται να δουλεύει κάθε μέρα. Mm -hmm. Και η σεζόν είναι 1 του Ιούνιου, νομίζω ξεκινάει, μέχρι 30 του Σεπτέμβρη, και άλλοι δύο μήνε τα Χριστούγεννα. Πάνω σε αυτό και σε ένα ολόκληρο αντεργατικό πλαίσιο, όχι σε όλε τι συνθήκε, ασφάλεια, στα πάντα, η εργοδοσία εξισαλώνει ιδιαίτερα στι πλάτε των νέων εργαζομένων που είναι κατά σε αυτό το χώρο και τον κλάδο. Η απληρωσιά πάει γόνατο, πραγματικά είναι πολύ έντονη. Τα εργατικά ατυχήματα, όταν δύο παιδιά αναγκάζονται να καλύπτουν πώ θα τον έξι, αυτή είναι η κατάσταση. Και όταν συμπληρώνουμε εμεί, γιατί ήταν και η επίσκεψη του κ. Τσίπρα σήμερα στο ΣΕΠΕ. Στο ΣΕΠε. Ε, που σε έχει ενισχυθεί εργασία. σε σύγκριση με το παρελθόν. Στα βόρεια, στα βόρεια Δωδεκάνησα, με την κόνα έχει ένα εκατομμύριο αφήξει τουριστών. Φανταστείτε πόσου έχει ρόδο κτλ. Έχει δύο εργαζόμενου. Δύο. Ξέρετε πόσο θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι δύο εργαζόμενοι για να επιθεωρήσουν Σαφώς. το ζήτημα των συμβάσεων κτλ. Άρα, είναι ένα εργατικό πλαίσιο και ένα, ένα στενό κορσέ, στον οποίο πάνω ξεσαλώνει η εργοδοσία, mm -hmm. πάνω στι πλάτε ε, χιλιάδων εργαζομένων. Ε, και επειδή πολλοί κόσμοι θέλουν να διεκδικήσει δουλειά με δικαιώματα, δουλειά με συλλογικέ συμβάσει που δεν χωράνε στον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, που είναι ένα μνημονιακό νόμο. Ε, θέλει να διεκδικήσει ωράρια, θέλει να διεκδικήσει μείωση του εργασιμού χρόνου, όχι αύξηση. Ε, αυτό μπορεί να το κάνει όπω έγινε στην ιστορία. Όπω έγινε και, ιστορία, να όπως έγινε και κατα... κατοχυρώθηκε το 8 ωρο με πολύ σκληρού αγώνε, σε σύγκρουση με αυτό το σύστημα, σε σύγκρουση με την κερδοφορία που είναι η ιερή Αγγελάδα και του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα mm -hmm. Δημοκρατία, η κερδοφορία των λίγων, μαζί με ένα πιο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδα που θα είναι η δύναμη κρούση. Του λαού και τη νεολαία στι 8 του Ιούλιου απέναντι στην αντιλαϊκή ατζέντα που θα είναι εδώ. Μάλιστα. Κύριε Αμπατιέλο, καλή επιτυχία στην ΒΠΑ, όπου κατεβαίνει την υποψήφιο με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο. Ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε λοιπόν, μαζί μα.